με το πραγματικό τους όνομα. Έχει μιλήσει για αυτά τα θέματα ο πρόεδρος της ΔΕΗ και πιστεύω ότι σύντομα το αντίστοιχο Υπουργείο, που και αυτό με τις τοποθετήσεις του Υπουργού στην συνέλευση των μετόχων που έγινε πριν από μια εβδομάδα, είπε και αναφέρθηκε ότι ένα μέρος των χρημάτων που θα πάρει από τη δόση η οποία προβλέπεται να δοθεί από τους δανειστές, κάποια από αυτά τα χρήματα πρέπει να έρθουν στην επιχείρηση μέχρι ότου αρχίσει να ρολάρει η εισπραξιμότητά της για να βάλουμε σε τάξη αυτά τα πράγματα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι κυρίως μέσα από αυτήν την έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης πλήττεται κυρίως το λεκανοπέδιό μας. Πλήττεται κυρίως η λιγνητική δραστηριότητα και ιδιαίτερα το λιγνητικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο χρωστάει κάποια χρήματα που σε άλλες εποχές ήταν αδιανόητο κάποιος να σκεφτεί. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα. Είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης, και εμείς και εσείς. Είμαστε με τον Λιγνίτη. Ο Λιγνίτης, μια δυσμενή συγκυρία, έχει οδηγήσει τα πράγματα να έχει μια δύσκολη διαδρομή. Πρέπει να απαιτήσουμε από το κράτος, πέρα από το να δώσει κάποια χρήματα από αυτά που χρωστάει, να καταργήσει το φόρο του Λιγνίτη, που δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση, όπως κατήργησε τον αντίστοιχο φόρο στο φυσικό αέριο. Είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένας αγώνας για τον φόρο που επευλήθηκε στη χώρα μας για το διοξίδιο του άνθρακα, με τα δεδομένα του 2013, τον Οκτώβριο του 2014, αποφασίστηκε τότε να επιβληθούν, μάλλον να απαλλαχθούν από τον φόρο διοξιδίου του άνθρακος, οι χώρες που το κατακεφαλήν μέσω εισόδημα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι 60%. Και η χώρα μας τότε είχε 62% και την επόμενη χρονιά έπεσε στο 59,7%. Και η διοίκηση, ο πρόεδρος, βρίσκεται στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή και συζητάει με τις αντίστοιχες επιτροπές προκειμένου να απαλλαγεί η Ελλάδα και προκειμένου η ΔΕΗ από το φόρο του διοξιδίου του άνθρακος, διότι οδηγηθήκαμε σε μια συγκυρία να μην μπορέσουμε να ανανεώσουμε τον εξοπλισμό, τον στόλο των μονάδων μας. Η κατασκευή της πέμπτης μονάδας ξεκίνησε, αλλά ήταν να ξεκινήσει 5 χρόνια νωρίτερα. Αντίστοιχα, η Μελίτη 2 ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και πιστεύω ότι για το διάστημα για το οποίο μιλούν, από το 2020 μέχρι το 2030, θα πρέπει και η χώρα μας να τύχει μιας τέτοιας απαλλαγής για να μπορέσει το σύστημα του Λιγνίτη να γίνει πάλι οικονομικό. Γιατί σήμερα, παρόλο που είναι ντόπιο καύσιμο, με όλα αυτά που συμβαίνουν, οι μονάδες του φυσικού αερίου προτάσσονται, ακόμα και οι εισαγωγές ρεύματος. Αυτή τη χρονική στιγμή όμως δουλεύουν στο φουλ οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου και οι 5 και οι 4 του ΑΗΣ Καρδιάς. Πριν από 2 μήνες, κάποιες μέρες, δεν δούλευε καμία μονάδα στον ΑΗΣ Καρδιάς. Δεν είχε ρεύμα ούτε για ίδιο κατανάλωση. Είναι μια καλή συγκυρία, γι' αυτό με βρίσκεται αισιόδοξο, ότι θα καταφέρουμε να τα φέρουμε βόλτα, να ενισχύσουμε τη ρευστότητα της επιχείρησης, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, στους προμηθευτές και στους εργολάβους, γιατί όλη αυτή η κρίση στην Τολεμαΐδα, στην Κοζάνη, στο Αμύνδεο, στη Φλόρινα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Λίγο κουράγιο, παιδιά, και πιστεύω ότι θα έχουν καλύτερες μέρες για εσάς και τις οικογένειές σας. Εγώ αυτά έχω να πω. Και ότι είμαστε από την ίδια πλευρά. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα πάνε από κακό στο χειρότερο με τις εργολαβίες και τις πληρωμές στη ΔΕΗ. Δυστυχώς, λύση δεν υπάρχει. Η μοναδική λύση που πρέπει να δοθεί είναι να πληρωθούν οι εργολάβοι και να συντηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Το τελευταίο διάστημα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πρώτη σε ανεργία. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ως περιοχή βάζουμε πλάτες να λειτουργεί η ΔΕΗ, όμως έχουμε μεγαλύτερη ανεργία από περιοχές που δεν δραστηριοποιείται η ΔΕΗ. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Καταλαβαίνουμε και στηρίζουμε και το Λιγνίτη και τη λειτουργία της ΔΕΗ για το καλό της περιοχής, όμως το καλό της περιοχής είναι μετρήσιμο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουν οι άνθρωποι που εργάζονται με κάθε τρόπο, έμεσο ή άμεσο με τη ΔΕΗ, να έχουν εισόδημα. Αλλιώς υπάρχει θέμα. Είναι πολιτικό το θέμα. Ζητάει η ΔΕΗ στήριξη. Το είδος της στήριξης που ζητάει δεν το διευκρινίζει. Εν τέλει,
πρέπει εμείς να περάσουμε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει το Λιγνίτη. Νομίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στο μεγάλο του ποσοστό είναι διορισμένο από την κυβέρνηση. Πρέπει να συνεργαστούν και να υπάρχει πολιτική βούληση και πολιτική απόφαση για το αν στηρίζεται ή όχι ο Λιγνίτης. Αυτό είναι κυβερνητικό ζήτημα. Εμείς το θέλουμε, το πιέζουμε, το φωνάζουμε. Όμως πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Δεν έφερε σήμερα. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Έγινε συζήτηση, επισημαίνονται τα αίτια. Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε είναι να πληρώσει η ΔΕΗ τους εργολάβους και να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Τις τελευταίες μέρες ένα από το φως της δημοσιοτήτας τα νέα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία και η Δυτική Μακεδονία για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Είναι η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα. Δεν είναι σημερινό, ήταν και πριν από ένα χρόνο, πάλι πρώτη, που σημαίνει ότι ενώ εμείς βάζουμε πλάτες ως περιοχή να λειτουργεί αυτή η επιχείρηση γιατί προσφέρει απασχόληση, μάλλον αυτή η απασχόληση δεν είναι σε ποσοστά μεγάλη. Δηλαδή δεν μπορεί άλλες περιοχές που δεν έχουν τέτοια βαριά βιομηχανία να έχουν μικρότερη ενεργία από εμάς και εμείς να λέμε βάζουμε πλάτες γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε την απασχόληση. Σήμερα αυτό το θέμα γίνεται εκρηκτικό. Φανταστείτε την περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία να έχει αύριο άλλες 2.000 εργαζόμενους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό τι σημαίνει. Εργαζόμενοι γενικά η ανεργία δεν έχει να κάνει μόνο με την ψυχή. Είναι απασχόληση. Όπου και αν απασχολείται δεν είναι έτσι δεν είναι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν αυτό το πράγμα πόσο πιο εκρηκτικό θα γίνει στην περιοχή μας. Εγώ λέω το εξής, το είπα σήμερα, θα το πω και αύριο. Η ΔΕΗ έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις. Όμως βάζει κάποιες προτεραιότητες. Εδώ πρέπει να βάλει προτεραιότητα πάλι την πανεπιστήμια άμεσα. Δηλαδή, αύριο το πρωί από τις πράξεις που έχει η ΔΕΗ, ένα ποσοστό πρέπει να πάει άμεσα στην πληρωμή αυτών των ανθρώπων που εργάζονται εργολάβια να πληρώσουν τον κόσμο και να μείνει στη δουλειά του. Να αφήσει πίσω κάτι άλλο. Γιατί ποιο είναι το θέμα. Δεν ανταποκρίνεσαι και όσο σπίτι δεν τα βγάζουν πέρα, κάποιες θα πάνε σπυρώνω, κάποιες θα μείνω πίσω. Εδώ πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Αυτό θέλουμε να το μεταφέρετε. Σωστό. Το είπα σήμερα, θα το πω και αύριο. Είναι εδώ και ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής και η Γενική Διευθυντής Ορυχείων. Θα το πω ξανά με τον πιο κάθετο τρόπο. Είναι για την περιοχή μας αυτό το ζήτημα μείζονος σημασίας πλέον αυτή τη χρονική στιγμή. Με ποιον τρόπο εννοείται να βοηθήσουμε εμείς την επιχείρηση σήμερα, να ασκηθεί η πίεση αυτή την οποία προαναφέρατε, να συνεχίσουμε να είμαστε σταματημένοι για να σβήσουν οι μονάδες, όχι. Για να ασκηθεί η πίεση εκεί που πρέπει να ασκηθεί, να μπορούμε, η επιχείρηση δηλώνει αδυναμία στο να μας καταβάλει τα δεδουλευμένα. Με ποιον τρόπο μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε να σας πω τη γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι το να απέχετε από την παραγωγή δεν βοηθάει κανένα. Γιατί ούτε εσείς τα πληρώνεστε, ούτε η επιχείρηση θα ανταποκρίνεται στον στόχο τροφοδοσίας με λιγνίτη των σταθμών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει με τις διαμαρτυρίες που κάνετε, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έπρεπε να αναδείξετε το πρόβλημα. Και πριν από 1,5 μήνα και στο εργατικό κέντρο ξεκίνησε η ανάδειξη του προβλήματος. 2.000 άνεργους, 2.000 οικογένειες. Αυτό έχει μεταγγελίσει και θα μεταγγελιστεί και στην τοπική κοινωνία. Με το ρυθμό που πάει, αν δεν αλλάξει τίποτα. Να πούμε κουράγιο τώρα στους αυτούς που μείναν άνεργοι. Σε αυτούς σας να το πείτε, παιδιά, γιατί αυτό το δίμηνο του καλοκαιριού, Ιούλιος και Αύγουστος, οι μονάδες του Λιγνίτη θα καίνε στο φουλ. Και είναι ευκαιρία η επιχείρηση να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά και οι παράγοντες που θα ακούσουν το αυριανό συνέδριο να πάνε εκεί που πρέπει, να χτυπήσουν την πόρτα και του Υπουργείου για να έρθουν αυτά τα χρήματα να ενισχύσουν τη ρευστότητα για να ανταποκριθεί η ΔΕΗ στις υποχρεώσεις. Και πιστεύω ότι με τα μέτρα που αποφασίστηκαν, η μείωση 15% στα τιμολόγια θα αυξήσει τη σφραξιμότητα. Αυτό όμως θα φανεί από το Σεπτέμβριο. Είμαι αισιόδοξος ότι πριν από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν καλύτερες μέρες για να μπορεί η ΔΕΗ να εκπληρώνει τις οικονομικές. Μισή ώρα και είναι αργά. Καταλαβαίνουμε την κούραση. Ήρθε και ο Δήμαρχος του Λαμαΐδος εδώ και Πρόεδρος των Ενεργειακών Δήμων. Θα πει μέσα με μια επιτροπή να πει τα αιτήματά μας. Ακολουθήστε και σιγά σιγά φασαρίες, δεν θέλουμε τίποτα. Όλα να είναι ήρεμα.
και την Τρίτη 11 η ώρα όλοι εδώ. Τρίτη 11 η ώρα πρέπει να γεμίσει όλο το προάβλιο. Για διευκόλυνσή σας, στις 10 η ώρα, 10 και κάτι, από το Δημαρχείο Πτολεμαΐδος θα φύγουν λεωφορεία. Θα έχει 4 λεωφορεία. Οι περισσότεροι από εσάς δεν έχουν βενζίνη για τα αμάξι. Κατανοητό. Θα έχει 4 λεωφορεία για τη διευκόλυνσή μας. Ήρεμα τώρα, θα πει μπροστά η Επιτροπή με τον Δήμαρχο να πούνε 2 αιτήματα που έχουμε και να αποχωρήσουμε ήρεμα. Οι άλλοι τι νόημα έχουν να πούνε.